Ειρήνη μου, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Πώς σε βρίσκουμε? Υπέροχα. Σε ωραία φάση. Είμαι σε μία νέα εκκίνηση, οπότε προσπαθώ να ανασυντάξω την καθημερινότητά μου, ώστε να γίνω και καλή μητέρα, και καλή σύζυγος, και καλή επαγγελματίας. Και? Και νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Αν και ο χρόνος πιέζει αρκετά, νομίζω ότι η χαρά και η ικανοποίηση που σου δίνει αυτή η έννοια της μητρότητας και το πραγματικό. Το Ειρηνάκι μας έκανε το δεύτερο μωρό. Στην προηγούμενη εκπομπή ήσουν ετοιμόγενη σχεδόν. Έλα, μωρέ, τώρα... σε βλέπω και δεν μπορώ να πιστέψω ότι γέννησες, ότι πέρασε τόσο γρήγορα ο χρόνος. Μιλάς εσύ. Κοίταξε, όταν το ζεις από μέσα. Το γνωρίζεις καλύτερα. Μετράς και τα δευτερόλεπτα που μοιάζουν αιώνας όταν ζορίζεσαι. Έτσι. Ή απ' έξω το βλέπουμε σαν μια πολύ γρήγορη διαδικασία. Κοίτα να το χαίρεσαι και το μωρό, να χαίρεσαι και τα δύο τα παιδιά. Ευχαριστώ. Και το σύζυγο και όλη την παρέα εκεί που σε κάνει να είσαι καλά. Είναι πολύ ωραία. Είναι μια ολοκλήρωση. Οπότε και εμείς απλά προσπαθούμε να το απολαύσουμε στο έπακρον όσο αυτό γίνεται, γιατί περνάει ο χρόνος και δεν το καταλαβαίνουμε. Το βλέπω από το μεγάλο μου δηλαδή. Να. Και λέω πραγματικά θέλω να το ζήσω έτσι όσο περισσότερο γίνεται. Και μια στιγμή πάνε 18 και φεύγουν από το σπίτι και λες... Έχουμε χρόνια ακόμα. Ήρθε επιτέλους αυτή η ώρα. Έχουμε χρόνια ακόμα. Άσε να τα ζήσουμε ακόμα. Τώρα, μέχρι τότε βλέπουμε. Έλα να σου πω τώρα, θέλω να μου δώσεις tips και πληροφορίες. Ναι. Το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα με την Ειρήνη είναι η σχέση που υπάρχει μεταξύ, ανάμεσα στη διατροφή μας και στην ψυχική μας υγεία, στην ψυχολογική μας κατάσταση. Αλλά αυτό έχει διάφορες διακυμάνσεις. Εγώ θέλω να ακουμπήσουμε λίγο και τις περιπτώσεις όπου έχουμε σοβαρά ψυχικά νοσήματα και αν η διατροφή μπαίνει πλέον σε αυτό το σχήμα που λέγεται σχήμα αντιμετώπισης της νόσου ή αντιμετώπισης, δεν ξέρω πώς, αν αντιμετωπίζεται σωστό ρήμα αυτό, δηλαδή μαζί με τα φάρμακα, μαζί με τις συνεδρίες, αν η διατροφή έχει σημαντικό ρόλο. Και στο λέω αυτό γιατί διαβάζω το τελευταίο διάστημα αρκετά πράγματα, αλλά θέλω να το πάμε και στο πιο καθημερινό, αυτό που αφορά όλους μας και που κατά καιρούς κάτι έχουμε δει, κάτι έχουμε ακούσει, αλλά δεν έχουμε πολύ εντρυφήσει, ότι η διατροφή μας μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία μας και την ψυχολογική κατάστασή μας. Μπορεί να μας βοηθήσει όταν είμαστε πολύ στρεσαρισμένοι, όταν είμαστε αγχωμένοι, όταν είμαστε λυπημένοι. Έτσι, και πάει λέγοντας. Έτσι, είναι μία λυσίδα λοιπόν πραγμάτων. Άρα, αρχικά, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε την έννοια της τροφής. Η τροφή από μόνη της είναι ένα αγαθό που προάγει την υγεία μας, σωματική και ψυχική. Σωστά. Πολύ ωραία. Άρα απαραίτητη. Είναι απαραίτητη. Είναι το καύσιμό μας. Είναι η ενέργειά μας. Χωρίς αυτήν, πολύ απλά δεν μπορούμε να ζήσουμε. Mm-hmm. Το θέμα λοιπόν είναι σε εμάς, να δούμε πώς μπορούμε να τη διαχειριστούμε. Αν μπορούμε να τη διαχειριστούμε ώστε αυτή η ενέργεια να μην κλεονάζει, άρα κατ' επέκταση να μας φτάσει σε ένα επίπεδο να μας δημιουργήσει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία μας. Αν μπορούμε να τη φτάσουμε λοιπόν σε ένα καλό ενεργειακό ισοζύγιο που λέμε, ώστε να παράγουμε την ενέργεια που θέλουμε, να μπορούμε να αποδώσουμε στην καθημερινότητά μας, αλλά συνάμα να είμαστε και πολύ καλά ψυχικά. Να νιώθουμε όμορφα και όλο αυτό να γίνει ένας καλός τρόπος ζωής που να προάγει υγεία. Σωστά. Αυτό έχει να κάνει καθαρά με το πόσο, αν τρέφομαι σωστά και παίρνω, ας πούμε, τις θερμίδες που χρειάζομαι για να νιώθω δυνατός, ή έχει να κάνει με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της διατροφής. Πολύ σωστή ερώτηση. Άρα γιατί δεν από είναι μύθος μόνο... όλο αυτό. Όχι, βέβαια. Ίσα ίσα είναι κάτι που πλέον τα τελευταία χρόνια επεκτείνεται πολύ στο ερευνητικό μας σχήμα. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία να συμμετέχουμε σε διάφορες έρευνες και συνέδρια που εντείνουν το κομμάτι της τροφής ως μέσο πρόληψης διάφορων ασθενειών. Και οπότε αυτό. Ναι. Ψυχικών. Βέβαια, βέβαια. Μέσω πρόληψης πολλών θεραπείων, πολλών ασθενειών και μπαίνουμε μάλιστα και σε μια διαδικασία να δούμε, όπως πολύ ωραία είπες πριν, πώς μπορούμε παράλληλα με όποιες φαρμακευτικές αγωγές που μπορεί να υπάρχουν σε διάφορες παθήσεις της ψυχικής υγείας, παράλληλα με τα φάρμακα ή όποιες θεραπείες ακολουθεί ο ασθενής, να μπορούμε και εμείς με τη σειρά μας να βοηθήσουμε για την καλύτερη ίαση ή αν μη τι άλλο συντήρηση της κατάστασης. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το ενδιαφέρον είναι μέγιστο, γιατί πάρα πολλοί κόσμος δεν θέλει να μπαίνει σε μια ισχυρή φαρμακευτική αγωγή χωρίς να ξέρει ότι ξέρεις και μόνος μου αύριο μεθαύριο θα μπορώ να βγάλω από τη ζωή μου τα φάρμακα και θα μπορώ λίγο να προφυλάξω τη ψυχική μου υγεία. Και είναι πολύ σημαντικό. Οπότε, από τη δική μας μεριά καλό είναι να μεταφέρουμε στον κόσμο που έρχεται και μας επισκέπτεται ότι υπάρχουν οι ορμόνες της χαράς, της ευεξίας, της καλύτερης διάθεσης, αν το θέλεις, και υπάρχουν και οι ορμόνες οι οποίες είναι του στρες, του άγχους, της έντασης και γενικά μιας αρνητικής, αν το θέλεις, ψυχικής μας κατάστασης. Μας έχουν κατακλείσει αυτές οι ορμόνες, οι δεύτερες. Έτσι. Το σημαντικό όμως είναι ότι αν παρατηρήσουμε και από τις μεν και από τις δε, επηρεάζονται άρρηκτα
από τη διατροφή. Μπορεί δηλαδή μια κακή διατροφή να μου εντείνει εμένα την κακή μου ψυχολογική διάθεση. Σωστά, πολύ σωστά. Όλοι έχουν ακούσει για τη σερωτονίνη, έχουν ακούσει για την ντοπαμίνη που είναι από τις πιο γνωστές, και τις ενδορφίνες που είναι από τις πιο γνωστές ορμόνες, οι οποίες επηρεάζουν πάρα πολύ το κομμάτι της δικής μας ευεξίας και της χαράς. Αυτές είναι καλές. Αυτές καλές. Είναι, όταν είναι οι ορμόνες της χαράς, στα σωστά επιτραπεί. Ποσοστά τέλος πάντων, ναι. Έτσι, είναι αυτό έτσι που θέλουμε να βάλουμε έτσι στη ζωή μας. Είναι λοιπόν οι ορμόνες οι οποίες εκκρίνονται από την υπόφυσή μας, από τον υποθάλαμο της υπόφυσης, για να μας βοηθήσουν στο να έχουμε την καλύτερη ψυχική διάθεση. Με φυσική διαδικασία, δηλαδή σε ένα φυσιολογικό πλαίσιο, mm-hmm, πότε εκκρίνονται αυτές οι ορμόνες? Πολύ ωραία. Θα σου πω ένα παράδειγμα, μια που το βιώνουμε, εγώ ένα παραπάνω, είναι στα παιδιά. Ναι. Τα παιδιά κλαίνε, ουρλιάζουν, γίνονται μοβ, λέμε θα πάθουν τίποτα και μόλις τα βάλουμε στο στήθος μας, μόλις τους δώσουμε αυτό το όμορφο δώρο, αρχίζει, θα βλέπεις και χαίρονται. Τι γίνεται λοιπόν εκεί? Αρχίζει και εκκρίνεται η σερωτονίνη που σου προανέφερα, ώστε τα παιδιά να αρχίζουν να νιώθουν την πληρότητα και την ικανοποίηση, άρα είναι χαρούμενα. Ναι. Μάλιστα μετά από τον τρίτο μήνα που αρχίζουν και αυτά τα όμορφα βρεφάκια να βγάζουν αυτό το ωραίο χαμογελάκι, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι μετά το θυλασμό τα βλέπεις και είναι χαρούμενα. Είναι πιο ήρεμα, νιώθουν ευεξία. Δεν είναι μόνο δηλαδή από το στομάχι η πληρότητα που νιώθουν, είναι ότι τα βοηθάμε να αρχίσουν σιγά σιγά να νιώθουν και αυτές τις ορμόνες μέσα σε ισορροπία. Οπότε τι γίνεται, η τροφή με τις ορμόνες παντρεύονται και βλέπουμε ένα όμορφο αποτέλεσμα. Ναι. Στο φέρα σαν παράδειγμα γιατί είναι και πολύ χαρακτηριστικό αν το θες. Από εκεί και ύστερα όμως, το πιο συχνό παράδειγμα που αντιμετωπίζουμε είναι με τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν χημικές δίαιτες ή ξαφνικά εκεί που δεν τους αρέσει το σώμα τους, οι διατροφικές τους συνήθειες ή τέλος πάντων η γενικότερη εικόνα τους, μπαίνουν σε μια διαδικασία ξαφνικά να πούν «Οπ, από αύριο κόβω γλυκά» ή «Από αύριο κόβω διαρροπάλου», μια κακή συνήθεια που μπορεί να είχα στο παρελθόν. Που κατά κύριο λόγο αυτές οι κακές συνήθειες είναι και λίγο απολαυστικές, δηλαδή σου προσφέρουν και το «Αχ, το φάγα το σουβλάκι, αλλά το ευχαριστήθηκα». Ή το γλυκό. Που έχει και άλλες συνδέσεις από πίσω έτσι, όλο αυτό. Έτσι. Ωραία, εκεί, λοιπόν, τα κόβουμε όλα. Εκεί λοιπόν. Εγώ θα πέσω σε κατάθλιψη. Ακριβώς αυτό. Γιατί? Πάω να σου πω. Γιατί μπαίνει σε μια απότομη μεταβολή της ενεργειακής σου πρόσληψης και της θρεπτικής σου πρόσληψης. Δηλαδή, ξαφνικά το σώμα παθαίνει ένα σοκ. Ναι. Νιώθει τη στέρηση. Ναι. Που σημαίνει ότι εκεί που κατά διαστήματα μπορεί να το κατανάλωνα σε μια τακτική συχνότητα, ξαφνικά το στερώ αυτό στον εαυτό μου. Οπότε τι γίνεται, ανεβαίνει η κορτιζόλη, οι κακές, ας το πούμε έτσι, ορμόνες και μας βάζουν σε ένα επίπεδο να αρχίζει η ψυχική μας υγεία να διαταράσσεται με αποτέλεσμα να έχουμε ακόμα και καταθλιπτικές συμπεριφορές ή κυκλοθυμικές που άρα δεν μας αφήνουν. Στο μυαλό μας. Όχι, όλο αυτό. Δεν είναι στο μυαλό μας. Και μάλιστα έχει παρατηρηθεί, τώρα κάποιοι θα μου πούν ότι δημιουργώ ίντριγκες, γιατί για ακόμα... Για πες, για πες. Την τηλεόραση αρέσουν ίντριγκες. Ναι. Λοιπόν, εσύ που μπορεί να είσαι λοιπόν πάρα πολύ χαρούμενη και εγώ μπορεί να είμαι στεναχωρημένη για όποιο λόγο, εσύ θα φας μία πάστα, θα φάω και εγώ την ίδια πάστα. Εγώ όμως που είμαι λυπημένη, δεν θα έχει για μένα την ίδια δράση που θα έχει πάστα με σένα που θα είσαι χαρούμενη. Τι εννοώ με αυτό, ότι εγώ έχω φτάσει σε ένα επίπεδο που αυτό αν το κάνω σε πολύ πολύ τακτική βάση θα έχω πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες και για αύξηση του λίπους μου και για διαταραχή της καβύλης γλυκόζης μου με αποτέλεσμα να έχω παραπάνω προδιάθεση για σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Θα έχω μια διαταραχή στην παραγωγή της ινσουλίνης μου με αποτέλεσμα όλα αυτά να επηρεάσουν άμεσα και το κομμάτι του ψυχισμού μου. Όχι δηλαδή μόνο να απαχύνω, αντιλαμβάνεσαι, ναι, αλλά να φτάσω και σε ένα επίπεδο να διαταράζομαι ψυχικά. Εσύ όμως, που αυτό μπορεί να το κατανάλωσες ενώ είσαι σε μια ευχάριστη διάθεση, με καλή παρέα και το καθεξής, μπορεί να έχεις ακριβώς το αντίθετο. Γιατί πρώτον, θα το τρως πιο αργά. Όταν λες το αντίθετο, να με αδυνατήσει η πάστα. Όχι. Να σε κάνει όμως να νιώσεις καλά. Να μην σε κάνει να νιώθεις άσχημα ή να μην σε κάνει να το τρως τόσο συχνά. Γιατί όλο το ερευνητικό πεδίο μας λέει ότι τα άτομα τα οποία το τρώνε από τύψεις, από ενοχές, με φόβο, με θυμό, με την έννοια της στέρησης, το τρώνε πιο συχνά τελικά. Έτσι, και το καταναλώνουν χωρίς να το απολαμβάνουν. Δηλαδή, σχεδόν αμάσιτο, το καταπίνουν. Ενώ άλλος που θα το καταναλώσει, ενώ είναι σε μία ευδαιμονία, σε μία καλή διάθεση, το βλέπεις και το απολαμβάνει. Μπορεί δηλαδή ακόμα και η πάστα ή ο γύρος που είπες να μην γίνει με τη μία, να γίνει σε έναν χρόνο με αποτέλεσμα να μπορεί και η πέψη να ολοκληρωθεί με τον σωστό τρόπο. Είναι φοβερό να... που ναι, συνδέονται και
σε πόσα επίπεδα συνδέονται και το ένα επηρεάζει συνεχώς, είναι συγκοινωνούντα δοχεία όλα αυτά τα πράγματα μεταξύ τους. Ας πάμε σε πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Ωραία. Περνάω μία περίοδο θλίψης στη ζωή μου, που είμαι πάρα πολύ ζορισμένη, γιατί έχω κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες στην καθημερινότητά μου, γιατί όλο αυτό με έχει επιβαρύνει ψυχολογικά, έχουν έρθει στα πάνω τους όλες αυτές οι κακές οι ορμόνες που λέγαμε πριν, αυτές που μας ζορίζουν. Και ακούω αυτή τη συζήτηση και θέλω να βάλω, να πω ότι ρε παιδί μου, ας ξεκινήσω από τη διατροφή τουλάχιστον. Πολύ ωραία. Τι διαιτολόγιο θα μπορούσε να με βοηθήσει για να αρχίσει ο οργανισμός εσωτερικά, στη χημεία του λίγο, να με βοηθήσει στην διάθεσή μου. Mm-hmm. Ωραία. Οπότε αρχικά πάω και σε ένα κομμάτι τώρα από τον δεύτερο μου ρόλο ως συστημική σύμβουλος. Μα γι' αυτό σε έχω καλέσει, έτσι, γιατί ξέρω ότι μπορείς να συνδυάσεις με επάρκεια και τα δύο. Ναι. Εκεί λοιπόν η πρώτη μας κίνηση, η πρώτη μας παρέμβαση, αν κάποιος μας εμπιστευτεί και έρθει στο χώρο μας, είναι να κοιτάξουμε εκ των έσω, να δούμε πότε ξεκίνησε αυτό. Δηλαδή, ενδεχομένως ένα κομβικό σημείο που μπορεί να με επηρέασε στη διατροφική μου συμπεριφορά. Και κατ' επέκταση βέβαια και στην ψυχολογία μου, έτσι. Άρα, αρχικά μας ενδιαφέρει να εστιάσουμε στο ποια ήταν η επιρροή που με έφερε εμένα σε αυτό το αποτέλεσμα. Μπορεί να είναι και πολλές, αλλά μπορεί να είναι μία μεμονωμένη. Είναι πολύ σημαντικό αν αυτό διακριθεί είτε αυτό σε σχέση, είτε σε εξωτερικό ερέθισμα, είτε σε οτιδήποτε μπορεί να με επηρέασε, να κοιτάξω να δω ποια είναι η σχέση που θέλει παραπάνω δουλειά. Είναι η σχέση με τους άλλους ή η σχέση με τον εαυτό. Άρα εκεί, ακόμα και μέσω ψυχοθεραπείας ή μέσω συμβούλων, είναι πολύ σημαντικό να δουλέψω το ερέθισμα αυτό ή τη σχέση αυτή, για να συνειδητοποιήσω ότι σε ανάλογες περιπτώσεις στο μέλλον θα μπορώ να το διαχειριστώ καλύτερα. Ναι. Αυτό είναι το α και το μέγα. Σε δεύτερο χρόνο, να με παρατηρήσω το πώς από εκεί και ύστερα καταναλώνω την τροφή. Πώς καταναλώνω την τροφή. Την καταναλώνω κρυφά, την καταναλώνω με ένταση και με θυμό, με τι τρόπο, μην το περιγράψουμε πλήρως. Άρα να δω κατά πόσον θα μπορώ την ίδια την τροφή, ο ειδικός, να μου δώσει την καθοδήγηση ώστε να αρχίσω να τη βλέπω με ένα άλλο μάτι, με μία άλλη οπτική γωνία. Πάλι είναι εμένα την καταναλώνω, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο. Για παράδειγμα, σημερινό περιστατικό, που είχε τέτοιο θέμα. Λέω, ωραία, τι κάνεις όταν σε δημιουργεί ένταση ο γιος σου έφηβος? Μου λέει, Ειρήνη, δεν θα το πιστέψεις, πάω στην τουαλέτα και τρώω σοκολάτα. Τη λέω, πάρα πολύ ωραία. Κρυφά. Οπότε τη λέω, Ελένη μου, δεν σου λέω να μην φας σοκολάτα. Μπορείς να μου αφήσεις μία μπουκιά από τη σοκολάτα που θα επιλέξεις. Αλλάζω δηλαδή τη σχέση εμένα, του καταναλωτή, με την τροφή. Τις περισσότερες φορές δεν μπορούν. Να. Ενώ σαν άκουσμα το θεωρούν πολύ απλό, στην πράξη δυσκολεύει. Όταν λοιπόν εγώ φτάσω σε ένα επίπεδο να παρέμβω με ένα διαφορετικό σχήμα, συνειδητοποιώ ότι εγώ κάνω κουμάντο, εγώ κάνω, έχω τον έλεγχο της τροφής και όχι η τροφή σε μένα. Οπότε το πρώτο βήμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό έχει γίνει. Με τόσο απλές τεχνικές, υπάρχουν άπειρες, δυστυχώς δεν έχουμε το χρόνο εδώ πέρα να τα συζητήσουμε αυτά, αλλά και υπάρχουν άπειρες. Και από τον άνθρωπο και πώς νιώθει καλά να τις εφαρμόσει. Πολύ ωραία. Ένα άλλο κομμάτι αυτό, που είναι... Αυτό, συγγνώμη Ειρήνη μου, αυτό που περιγράφεις τώρα είναι η συναισθηματική τροφή, όπως λέμε. Έτσι, είναι η συναισθηματική τροφή και η τροφή η οποία και επηρεάζει την ψυχική μας υγεία, αλλά και η ψυχική μας υγεία επηρεάζει αυτή την τροφή. Η συμπεριφορά μας με το φαγητό. Και μάλιστα οι πιο συχνές τροφές, να το θίξουμε και αυτό, που έχουν να κάνουν περισσότερο με τον ψυχισμό μας, είναι η πρόσληψή μας σε υδατάνθρακες και η έλλειψή μας σε κάποιες πρωτεΐνες που, αν έχουμε το χρόνο λίγο αδρά, θα δώσουμε μια αναφορά. Ναι. Αλλά σε τι τροφές αντιστοιχούν, για να ακριβώς, τα καταλάβουμε κι εμείς. Ακριβώς. Άρα, όταν είμαστε ζορισμένοι, έτσι, πάμε και τρώμε επειδή είμαστε. Πού πάμε, υδατάνθρακες και λιπαρά. Δηλαδή, μια μακαρονάδα. Μια μακαρονάδα. Θα πάμε σε αρτοσκευάσματα. Αυτό σε ήδη περιπτέρου. Δεν θα πάμε σε πρωτεΐνες, δεν θα πάμε σε κρέας, δεν θα πάμε σε τυρί, δεν θα πάμε σε αυγό, δεν θα πάμε σε ψάρι. Που σημαίνει λοιπόν ότι εγώ εκείνη τη στιγμή, στιγμιαία όμως το τονίζω, παίρνω μία ικανοποίηση, έτσι, ανεβαίνει η γλυκόζη μου στα ύψη, αλλά μετά από λίγο, παθ, πέφτει απότομα. Άρα να γυρνάω εκεί που είναι και ίσως και λίγο πιο χαμηλά μέσα. Πιο χαμηλά σίγουρα. Που σημαίνει ότι η απότομη πτώση της καμπύλης γλυκόζης μου, εμένα έπειτα μου δημιουργεί έντονη διαταραχή. Τύψεις, ενοχές, γιατί το έφαγα αυτό, δεν έπρεπε, δεν. Μια κακή αυτοκριτική, αν το θέλεις. Ναι, και μπαίνεις πάλι σε αυτό το φαύλο κύκλο της κριτικής και δεν βοηθάς τον εαυτό σου, γιατί είσαι ήδη ζορισμένος. Ωραία, είμαι ζορισμένη.
κάνω συναισθηματική υπερφαγία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Και ακούω ότι μασαούτη στην τηλεόραση να μου λέει ότι, κοίταξε να δεις, αυτό έχει μία εξήγηση. Το ότι εσύ επιλέγεις να τρως όλες τις λάθος τροφές, που πια είμαστε εκπαιδευμένοι και ξέρουμε ποιες δεν είναι, ποιες είναι οι τροφές που δεν μας ωφελούν. Και τις τρως και με βουλιμία ίσως. Mm-hmm. Και μετά, ακόμα και όταν πεινάς, γιατί χρειάζεται να φας, θα φας, αλλά πάλι νιώθεις τύψεις που εσύ έφαγες. Και πάει όλο αυτό. Και το βλέπω και ταυτίζομαι και αποφασίζω να κάνω μία αλλαγή στη διατροφή μου. Είπαμε. Η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνουμε είναι να διαπιστώσουμε γενικά τι μας συμβαίνει στον ψυχισμό μας και πότε ξεκίνησε όλο αυτό. Mm-hmm. Αλλά πάμε και στο πρακτικό. Mm-hmm. Τι να τρώω, κύριε Ειρήνη, από αύριο, να αρχίσω το κοτόπουλο με τα μαρούλια και θα γίνω περδίκη. Να αρχίσω, λοιπόν. Ε? Για πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στο πρωινό. Όλες οι έρευνες μας επιβεβαιώνουν ότι τα άτομα τα οποία έχουν κακό ψυχισμό ή αν. Επιβαρυνμένοι ακριβώς, δεν μας τρώνε πρωινό. Ή τρώνε για πρωινό κάτι γρήγορο, από αυτούς τους υδατάνθρακες που λέγαμε πριν, τους απλούς, με τα λευκά σιτηρά, λευκά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και ούτω καθεξής, ή σκέτο καφέ. Ναι. Αυτό λοιπόν τι μας δημιουργεί, στιγμιαία ικανοποίηση, ευεξία, ότι νιώθω καλά για να συνεχίσω τη μέρα μου, να έτσι, αλλά περίπου στο 20 λεπτό και μετά έχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Νιώθω υποτονικός, ίσως ματαιόδοξος, με χαμηλή τέλος πάντων αυτοπεποίθηση ή γενικότερα κακή διάθεση. Άρα το πρώτο μας μέλημα είναι να δούμε πώς μπορούμε να παρέμβουμε από την αρχή της ημέρας. Να ξεκινήσουμε με ένα καλό πρωινό που πρόσεξε, όχι ένα πρωινό που θα απαιτήσει ο ειδικός να έχει όποιος καταναλωτής. Ένα πρωινό που επί του πρακτέου θα μπορούσε να το εφαρμόσει ο καθένας από εμάς. Γιατί ναι, εγώ γιατί μπορώ να γυρίσω να του πω, κάνε βρώμη και χρή, κοινό, φαγόπυρο και χίλια δυο άλλα πράγματα. Αν ο άλλος όμως έχει 10 λεπτά, έχει 3 παιδιά να τα πάει στο σχολείο, να τρέξει, να θα το κάνει ακριβώς μια εβδομάδα, το πολύ και μετά τα αφήσει. Θα το εγκαταλείψει, δεν ταιριάζει στην πραγματικότητα τη δική του. Ακριβώς. Συνεπώς, μαζί ο ενδιαφερόμενος με τον ειδικό οφείλει να βρει ωραίες επιλογές που θα μπορούσε είτε σε μικρές ποσότητες είτε σε μεγαλύτερες να τις εντάξει το πρωινό του, είτε ίσως με μια προεργασία από βραδύς, θα το δούμε, που να του ενισχύσουν τα καλά θρεπτικά συστατικά τα οποία ωφελούν πολύ στο κομμάτι του κεφάλου. Το αβοκάντο, το ταχίνι, το σουσάμι, η ξηρή καρπή, η βρώμη, τα μη επεξεργασμένα δημητριακά. Να μου επιτρέψεις να βάλω μια παρένθεση τα εδώ. Τα μη επεξεργασμένα δημητριακά ποια είναι, βρε Σιρήνη μου? Αυτά όχι που αυτά έχουν που είναι στο κουτί, στο σούπερ μάρκετ. Όχι, απαραίτητα, γιατί υπάρχουν και με λιγότερη επεξεργασία σε κουτί, αλλά το σημαντικό είναι να μην έχουν ζάχαρη μέσα, πολλά συντηρητικά, πολλές χρωστικές. Τι τρώνε τα περισσότερα παιδιά στις μέρες μας? Όλα αυτά που είπες. Πήγαινε να ρωτήσεις τους δασκάλους και τους καθηγητές τις πρώτες ώρες, ειδικά στο σχολείο, τι γίνεται. Είναι τρομακτικά τα επίπεδα της απόδοσής τους. Βλέπουμε ότι 8 στα 10 παιδιά καθημερινά θα φάνε γάλα με δημητριακά, αυτά τα δημητριακά που προαναφέραμε. Τα περισσότερα παιδιά, αν φάνε έτσι, γιατί και αυτό είναι ένα άλλο θέμα, τα περισσότερα όμως το πρωί δεν έχουν καλή ενέργεια, δεν μπορούν να αποδώσουν, έτσι. Οπότε εκεί θα μπορούσαμε να πούμε με βρώμη, θα μπορούσαμε να πούμε ξηρούς καρπούς που προανέφερα, με στάρι, με κεχρή, με κοινόα, με φαγόπυρο. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια στο εμπόριο, αρκεί λίγο κάποιος να δώσει το χρόνο που απαιτείται για να τα ψάξει και να δει πώς και με τι καλύτερο αποτέλεσμα γευστικό, αν το θες. Πώς του ταιριάζει, μπορούμε να το εντάξει, δηλαδή μπορούμε να βάλουμε μέσα τις ταφιδούλες μας. Μπορούμε να βάλουμε φρούτα του δάσους, αποξηραμένα, τα μπέρις που υπάρχουν άπειρα στην αγορά. Mm. Δηλαδή να σου δώσει και τη γλυκή γεύση, αλλά να μην είναι απαραίτητα το λιπαρό ή η αυτούσια λευκή κρυσταλλική ζάχαρη. Ναι. Άρα το κομμάτι του πρωινού είναι δικλίδα ασφαλείας. Μπορούμε να βάλουμε αυγό, που επίσης είναι πολύ ωραία ύλη. Μπορούμε να βάλουμε τυριά, αλλά όχι επιδόρπια γιαουρτιού, που οι περισσότεροι βάζουν. Που είναι άλλο πράγμα άλλο αυτό. Κομμάτι. Και άλλο το τυρί, το γιαούρτι, γιαούρτι το original. Έτσι, έτσι. Μπορούμε να βάλουμε το μέλι μας. Θέλει μεγαλύτερη δηλαδή προσοχή αφενός. Στην ποιότητα. Το τι αγοράζουμε. Έτσι. Να πάμε να προμηθευτούμε τις σωστές πρώτες ύλες. Οκ, αυτή τη φορά που θα πάω στο σούπερ μάρκετ, μην αγοράσεις το δημητριακό που παίρνεις εδώ και 15 χρόνια και τρώτε όλο οικογενειακός. Ωραία είναι, έχουμε βολευτεί όλοι και μας εξυπηρετεί. Πάμε να κάνουμε μια αλλαγή. Mm-hmm. Ας παίξουμε και λίγο και με τις γεύσεις. Δοκιμή. Έτσι ξεκινάμε. Μια δοκιμή. Χωρίς επιβολή. Και ξέρεις τι, όταν μπεις σε αυτή τη διαδικασία, αρχίζεις λίγο και αναγνωρίζεις ότι ξέρεις κάτι, ασχολούμαι και λίγο πιο ουσιαστικά με τον εαυτό μου. Λίγο τον φροντίζω σήμερα παραπάνω. Έχεις απόλυτο δίκιο. Mm.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Ακόμα και με τις κλασικές μπάρες που μας ρωτάνε άπειρα περιστατικά, το ότι είναι η εύκολη μου λύση, την παίρνω, φεύγω και. Αν του δώσεις μια πανεύκολη συνταγή με πρώτες ύλες εξαιρετικής θρεπτικής αξίας και τη φτιάξει μία φορά την εβδομάδα και την τρώει, ας πούμε, το πρωί, αλλά είναι πλούσια στις θρεπτικές ύλες που προανέφερα, τι πιο απλό, εύκολο, γνωρίζει τι καταναλώνει και κατ' επέκταση το βοηθά και στον ψυχισμό του. Ωραία, πήραμε το πρωινό μας. Μέσα στην υπόλοιπη μέρα θέλω να μου δώσεις πολύ βασικά tips. Ωραία. Για να κρατάμε σε μια καλή κατάσταση, εγώ έτσι την περιγράφω, τη χημεία του οργανισμού μας, ώστε αυτό να έχει, να επηρεάζει θετικά και μόνο θετικά και την ψυχοσύνθεσή μας. Τέλεια. Βασικό λάθος. Ποιο? Σνακ, οι περισσότεροι τρώνε αρτοσκευάσματα. Πάρω ένα κουλουράκι να φάω από το φούρνο, ας πούμε. Και μια στις τόσες ναι, να γίνει. Να γίνει όμως με μαύρο ψωμί, ολικής άλεσης ή σικάλεως. Να δούμε αν και εφόσον μπορούμε να εντάξουμε φρούτα, είτε ομά είτε αποξηραμένα, μέσα στα σνακ μου. Να φροντίσω να εντάσσονται τακτικά οι ξηροί καρποί μου, που βοηθούν πάρα πολύ. Ειδικά τα καρύδια και τα αμύγδαλα βοηθούν πάρα πολύ στο κομμάτι και της μνήμης και της συγκέντρωσης και της διάθεσης, αλλά και της γενικότερης ενεργειακής μου απόδοσης κατά τη διάρκεια της ημέρας. Άρα βοηθάει και στη δουλειά. Βέβαια. Έχεις ξεκινήσει. Και στο σχολείο για τα παιδιά. Ναι, το ίδιο. Και για τα παιδιά δουλειά είναι. Και είναι και πνευματική εργασία που χρειάζεσαι επίσης δύναμη. Άρα εκεί κατά τις 10, 11, 12, αναλόγως τι ώρα έχουμε ξυπνήσει, που θα φάμε το σνακ μας, που θα ξυπνήσει η πείνα μέσα μας, αυτό θα μας δώσει ενέργεια, θετική ενέργεια. Έτσι. Ωραίο είναι και το ντόνατ. Θα το πω. Την αμαρτία μου θα την πω. Ωραίο είναι και το ντόνατ. Θα το φας, θα χορτάσεις, θα μπουκώσεις και μετά από λίγο τι θα γίνει. Εσύ θα μου πεις. Εντάξει. Τι εγώ προσωπικά θα έχω πάρα πολλές tips. Και η πνηλία, που δεν το αναφέραμε. Μετά από κατανάλωση ζάχαρης και... Έτσι. Και λιπαρών. Συμβαίνει πολύ τακτικά, ενώ στιγμιαία νιώθεις μια ανάταση, μετά από λίγο να έχεις μια τάση, έτσι, μια υπνηλία που να μην μπορείς εύκολα να το διαχειριστείς. Και σου πέφτει η ενέργεια, παιδί μου, κατεβαίνει διακόπτης. Αυτή είναι η απότομη καμπυλή, διαταραχή της καμπυλής γλυκόζης που προανέφερα. Έτσι και εκεί, την νιώθουμε. Να την κορτιζόλη που έλεγα πριν. Πώς εκρίνεται και πώς μπορεί να επηρεάσει τον ψυχισμό μας. Άρα εκεί τι θα μπορούσες να κάνεις αν θέλει κάποιο γλυκό και πολύ ωραία ύλη, σοκολάτα με κακάο ή με λιγότερη περιεκτικότητα ζάχαρης ή με ξηρούς καρπούς. Κυκλοφορούν πια στο εμπόριο μας, το έχουν κάνει πάρα πολύ εύκολο. Φέβαια. Πάρα πολύ εύκολο να κάνεις την επιλογή της πιο υγιεινής σοκολάτας. Να τη φας και την άλλη τη σοκολάτα. Βέβαια. Να την ευχαριστηθείς. Να τη φας μία στις τόσες όμως, έτσι. Μην το έχουμε κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα στη διατροφή μας. Να το κρατάμε για ξεχωριστές περιπτώσεις. Να παρέμβω και σε άλλο πολύ σημαντικό. Πολλές ώρες άδειο το στομάχι. Αυτό επίσης, δυστυχώς, μπορεί να επηρεάσει πολύ το κομμάτι της ψυχικής μας υγείας. Τρώω το πρωί αν φάω και μπορεί μέχρι το μεσημέρι, μέχρι την ώρα που θα σχολάσω, να μην έχω φάει τίποτε. Μα εκεί είναι που έχω ανάγκη ενέργειας για να παράγω έργο. Δεν είναι μετά που θα πάω στο σπίτι που εκεί αλλάζει η έννοια της τροφής. Γιατί εκεί για κάτι να το πούμε αυτό, γιατί είναι σημαντικό να το πούμε γρήγορα, γιατί τελειώνει ο χρόνος μας. Τι να πρωτοποιείς. Είμαστε στη δουλειά, τρέχουμε όλη μέρα. Μα εγώ έτσι έχω συνηθίσει. Τόσα χρόνια που δουλεύω δεν θέλω να τρώω γιατί με πιάνει η πνηλία, ας πούμε, μετά που θα φάω. Θέλω να είμαι άδειο στομάχι, είμαι πιο λειτουργικός. Φεύγω από το γραφείο. Νιώθω μια τεράστια κόπωση. Μα μέχρι πριν 5 λεπτά εγώ ήμουν ντούρασελ. Ήμουν πάρα πολύ δυνατή και στο μυαλό και στο σώμα. Τώρα που πήγα σπίτι, γιατί κατέπεσα? Γιατί άφησα τον εαυτό μου ή συμβαίνει κάτι άλλο πρακτικό στον οργανισμό? Σίγουρα υπάρχει ορμονική διαταραχή εκεί. Σίγουρα υπάρχει η μεταβολή της γλυκόζης, αυτό που σου ανέφερα. Δηλαδή, εγώ έχω εξασθενήσει το σώμα μου για να παράγω έργο με την αποθήκη ενέργειας που έχω, με τον γλυκογόνο που λέμε εμείς. Και μόλις φτάσει σε ένα επίπεδο να ελαχιστοποιηθούν οι ενεργειακές μου αποθήκες, αρχίζω και θέλω άμεσα τροφή. Εκεί μάλιστα δεν έχω το χρόνο να πω τι θα παρασκευάσω να φάω. Ό,τι βρω θα φάω. Εννοείται. Θα ανοίξω τον ντουλάπι και άμα έχει το τσουρέκι θα φάω το τσουρέκι, γιατί έχουν αρχίσει και τρέμουν και λίγο τα χέρια μου. Μέχρι να ετοιμαστεί το φαγητό, ας πούμε. Ναι, μέχρι να ετοιμαστούν τα μακαρονάκια που θα βράσω γρήγορα για να το φάω. Βλέπεις. Και πάει λέγοντας. Και ήδη έχω και μία κατάπτωση και ήδη έχω και έναν εκνευρισμό. Γιατί το σώμα μου προφανώς προσπαθεί να επιβιώσει τη κατάσταση. Και πάει λέγοντας. Και μετά που θα φάω,
θα νιώσω ότι πάλι θα μηδενίσει. Πάμε και σε ένα άλλο κομμάτι. Αν έχουμε χρόνο. Έχουμε. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό μας το δίνει. Έλα, ένα λεπτό. Ακόμα και αυτό. Δεν έχω το χρόνο, δεν έχω παρασκευάσει τίποτα. Δεν. Ξεκινάω με τη σαλάτα μου. Μετά τρώω την πρωτεΐνη μου. Δηλαδή το κρέας, ψάρι, τυρί, αυγό, ό,τι έχω στο μενού μου. Και στο τέλος τον υδατάνθρακα, μακαρόνια, ρύζι ή οτιδήποτε. Γιατί? Έτσι, αφήνω το χρόνο λοιπόν να προσλάβω την πρωτεΐνη που μέχρι τώρα δεν είχα. Άρα στον οργανισμό μου παίρνω την τρυπτοφάνη που θέλω, ένα μινοξύ που με βοηθάει στο να εκρηθούν οι καλές ορμόνες που λέγαμε πριν. Okay. Σεροτονίνη συγκεκριμένα, γιατί είναι... Ωραία, εσείς κρατήστε το βασικό. Πρώτα θα φάμε τη σαλατούλα μας, μετά το κρέας ή το ψάρι μας, τέλος πάντων την πρωτεϊνούλα μας και στο τέλος τα άλλα, τα μαρτωλά. Έτσι, ένα μικρό μυστικό που βοηθάει ακόμα πάρα και αν πολύ. Αυτό το λες και στην ώρα που πεινάμε υπερβολικά, που είμαστε έτοιμοι να πέσουμε κάτω. Απαραίτητα η σαλάτα για να πάρω ό,τι βιταμίνη μπορώ. Αμέσως μετά η πρωτεΐνη μου, αυτό που προανέφερα για την τριπλοφάνη μου, για να εκριθεί η ορμόνη της χαράς και της καλής διάθεσης και στο τέλος τα συμπληρωματικά. Ωραία, εμείς τώρα που παίζουμε βράδυ και μας βλέπουν οι άνθρωποι και συνήθως όταν κάποιος μιλάει για φαγητό, ο άλλος έχει αυτόματα την επιθυμία κάτι να τσιμπήσει, να καταναλώσει. Και είμαστε και αργά. Τι να τσιμπήσει, τι τους αφήνουμε, γιατί σας βλέπουμε, αχ, κακομήνητες. Κοίταξε να δεις. Το βράδυ μπορούμε να έχουμε πάρα πολλές εναλλαγές λαχανικών, είτε αυτές είναι γεμιστές, ας πούμε, πιπεριές ή οτιδήποτε είναι με διάφορα τυριά χαμηλών λιπαρών και μανιτάρια που είναι πάρα πολύ θρεπτικά και τα ενισχύουμε πολύ για να τονώσουμε και το ψυχικό μας. Προσπαθούμε, αν δεν θέλουν κάτι τέτοιο, καθαρή πρωτεΐνη, όχι λιπαρά, όχι χοιρινά, όχι αρνιά, όχι βαριά κρέατα και βαριά τυριά, με κάποια λαχανικά, επίσης πολύ ωραία εκδοχή. Μία στραπατσάδα που εδώ στην Κρήτη είναι και παραδοσιακό φαγητό, αλλά όχι με πολύ λάδι, με πολλά λαχανικά το αυγουλάκι μας στο αντικολλητικό τηγάνι. Τα λέω τώρα εντάχει. Ένα γαλακτοκομικό ή γιαούρτι ή γάλα με ξηρούς καρπούς και ελάχιστη βρώμη ή μέλι. Σε πάλι πολύ κιόλας. Ωραία εκδοχή. Ένα μικρό παξιμάδι κρύθινο με λαχανικά σήμερα και τυρί χαμηλών λιπαρών. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες επιλογές. Το θέμα είναι να δεις κατά πόσο μπορείς να κάνεις εξατομικευμένα συστάσεις για να νιώσει κι ο άλλος συνάμα πληρότητα. Έτσι. Γιατί τώρα είναι άλλα κύριος... γούστα έχεις εσύ, αλλά έχω εγώ. Άλλες ανάγκες έχει ένας άνθρωπος μεγαλύτερης ηλικίας. Ένας κύριος 100 κιλά δεν θα πάρει το γιαούρτι σκέτο. Θα νιώσει στέρηση. Γιατί έχει άλλες ανάγκες. Ρινάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, σας τα είπαμε έτσι όπως σας τα είπαμε, γρήγορα και περιεκτικά για να πάρετε πολύ βασικές πληροφορίες. Από εδώ είπαμε, απλά σας πετάμε λίγο την μπάλα. Δηλαδή, μάλλον βάζουμε το σποράκι για να αρχίσετε να σκέφτεστε λίγο παραπάνω πώς θα μπορούσατε να διαχειριστείτε λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Πολύ σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο στις 10. Να περάσετε όμορφα.